Δραματικές καταστάσεις βιώνουν αμπελουργίες στην ευρύτερη περιοχή του προφήτη Ηλία με φόντο τις μεγάλες καταστροφές στα μπέλια από το σαρωτικό πέρασμα του Περονόσπορου και με την ανησυχία να εντείνεται εν ώψη του καύσωνα στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Αν περάσει 40 θα έχουμε και άλλα παρατράγουδα. Στην περιοχή μας, εκτός των προφήτη Ηλία, Κυπαρίσι, Βενεράτο, αυτά τα τρία χωριά λόγω βροχοπτώσεων που είχαμε περισσότερες, έχουν γύρω στο 60% ζημιές. Δηλαδή υπάρχουν και παραγωγοί που έχουν καταστραφεί 100%. Οι παρατεταμένες βροχές του Μαΐου και το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Όλο αυτό λοιπόν το φαινόμενο, το καιρικό φαινόμενο, δημιούργησε το Μίκητα, τον Πυρηνόσπορο, και ό,τι και να κάναμε, ό,τι και να προσπαθούσαμε, είτε να ραντίζαμε είτε τον Ατάλο, δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε το πρόβλημα. Μπορεί και να μην μπουν καθόλου να τριγύσουν από αυτά τα μπέλια. Καθόλου να μην τριγυθούν τα μπέλια. Να δουν την πραγματική ζημιά. Δυστυχώς είμαστε τελειούμενοι. Δεν μπορούμε να ξανακαλλιεργήσουμε ούτε καν να επιβιώσουμε. Εάν δεν σκύψει το Υπουργείο μαζί με την περιφέρεια, παιδιά, είμαστε τελειωμένοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όπως εκτιμούν αμπελουργοί, οι ζημιές στην ευρύτερη περιοχή του προφήτη Ηλία αγγίζουν το 60% κατά μέσο όρο, ενώ αρκετοί δεν θα μπορέσουν να τριγύσουν. Να δοθεί άμεσα αποζημίωση, τονίζουν μεταξύ άλλων. Και να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποζημιωθούμε από τα ΨΕΑ, έστω και μετά από 2-3 χρόνια. Δεν έχουμε άλλη. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή, μόνο αυτή. Ο παραγωγός είναι σε απόγνωση. Και ιδιαίτερα τώρα το κράτος, αν δεν σκύψει το πρόβλημα αυτό, θα έχουμε μεγάλο θέμα. Γιατί και οι ελιές με τις καιρικές συνθήκες αυτές έχουν πάθει ζημιά και θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τον παραγωγό. Να βγει το κράτος και να αποζημιώσει όλες αυτές τις περιοχές και όλες τις ζημιές που έχουν γίνει, να δώσει ένα βοήθημα που να μπορούμε να τα επεξέλθουμε και εμείς και να ξανακαλλιεργήσουμε και να αποζημιωθούμε από τη ζημιά που έχουμε πάθει. Ούτε το σεβαστήριο, ούτε οι εργάτες, ούτε ο παραγωγός μπορεί να ζήσει. Κανείς, ρε παιδιά. Είναι σε απόγνωση όλα. Έχω 80% ζημιά για να μπορώ να επεξάρω, δεν μπορώ να μπω στα μπέλη. Να πάρω 50 κλουβάκια να τα κάνω τι. Το χτύπημα είναι μεγάλο και σε εξαγωγές επιτραπέζιων σταφυλιών, όπως επισημαίνει ο Λάμπρος Περβολαράκης. Φέτος ήταν κατά 20% αυξημένη θα ήταν, δηλαδή θα πηγαίναμε γύρω στις 12.000 τόνους. Εάν δεν έχουμε καμία άλλη ζημιά, θα πάμε γύρω στις 6.000 τόνους. Σε σχέση με πέρυσι θα είμαστε 15% κάτω. Γιατί πάλι είχαμε τη ζημιά του Αυγούστου, δηλαδή τα σταφύλια πάνε μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου.